Φτάσαμε στο Εδιμβούργο, είμαστε στον κεντρικό σταθμό του τρένου στη Waverly, στο κεντρικό εμπορικό δρόμο στην Princess Street. Από εκείνη τη μεριά είναι η Christmas Market που θα σας δείξουμε λίγο πιο μετά. Να έχει πτώσει, να είναι φωτισμένη και ωραία. Και θα ανεβούμε στο Carlton Hill, ένα λόφο που από εκεί θα έχουμε θέα όλη την πόλη κάτω και το κάστρο του Εδιμβούργου. Αυτά, οπότε πάμε. Για ανάβαση. Ανάβαση, εγώ φοβάμαι λίγο. Βάλαμε αθλητικά. Πάμε. Πανέτοιμες. Εγώ δεν ξέρω αν το βλέπεις, αλλά φοράω και ένα πάρα πολύ ωραίο βάλια. Κράτα μου λίγο το παλτό. Ένα Christmas. Το κουδουνάκι του. Τζάμερ εδώ πέρα με το κουδουνάκι του. Είμαι μέσα στα Χριστούγεννα. Είναι μέσα στο πνεύμα. Μέσα στο κλίμα εδώ πέρα, μόνη μου. Έφερα το κλίμα του Χριστούγεννα. Φοράνε κι άλλοι. Απλά λίγο νωρίς. Λίγο. Απλά εγώ το έφερα λίγο πιο νωρίς. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξουμε λίγο το δρόμο. Εγώ είμαι αυτό. Τι λέτε? Λέω τώρα εδώ, θα πάω εκεί να σου δείξω. Ξεκίνησαν να φτιάχνουν την Ακρόπολη. Αλλά μάλλον κουραστήκαν. Δεν τα καταφέρανε. Τι φτιάξανε στη μέση, έχουμε μόνο τις κολόνες. Και είναι αυτό και είναι και το Nelson Monument που είναι αυτό εδώ το μικρό, θα το δούμε μετά. Και έχει στέα όλο το Εδιμβούργο και το κάστρο του Εδιμβούργου. Και έχω λαχανιάσει λίγο από την ανάπαση. Και η πιο hot και ωραία περίοδος για να επισκεφθείς στο Εδιμβούργο είναι τον Αύγουστο που έχει όλο το μήνα σε διάφορα σημεία της πόλης έχει το φεστιβάλ. Στη λήξη του φεστιβάλ λοιπόν, στο τέλος Αυγούστου, κάνουν μια μεγάλη γιορτή και έχει πάρα πολλά πυροτεχνήματα. Ένα πολύ όμορφο σημείο για να δεις τα πυροτεχνήματα είναι να ανέβεις στο Carlton Hill. Τα ρίχνουν από το κάστρο του που είναι κλειστό στους επισκέπτες και πρέπει να είσαι έξω από το κάστρο για να δεις. Οπότε αν είσαι εδώ έχεις πάρα πολύ ωραία θέα. Ανέβεις λοιπόν στη λήξη του φεστιβάλ, ανέβα στο Carlton Hill. Για πληροφορίες λοιπόν, άμα ψάχνεις ξεναγώ όταν έρθεις στη Σκωτία, η Βάλια θα προτείνω εγώ μετά από το... Είναι τώρα ο δοντογιατρός όπως σας είπα, όχι ο δοντίατρος, ο δοντογιατρός. Αν δεν πετύχω στην οδοντιατρική, να αλλάξω επάγγελμα. Εκτός από χορεύτρια και μοντέλο, μπορώ να γίνω ξαναγώ. Και τραγουδίστρια και ξεναγός. Δεν έλαξε κανένας. Καταλαβαίνεις, τη ζω, το βλέπεις, το βλέπεις. Είναι το λιμάνι του Λιθ και μια άλλη σημαντική έτσι, ιστορία ξεναχού στο Εδιμβούργο. Στο κάστρο του Εδιμβούργου υπάρχει ένα κανόνι, υπάρχουν πολλά κανόνια, αλλά υπάρχει ένα που κάθε μέρα στη μία η ώρα ρίχνουν ένα κανονιοβολισμό. Πώς, έναν κανονιοβολισμό. Το είπες και τη δεύτερη φορά σωστά, μπράβο. Που κουνάνε το κανόνι. Μία η ώρα. Αυτό έχει μείνει από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια. Είναι ένας τρόπος που δείχνανε την ώρα στους ναυτικούς που ήταν με τα καράβια στο λιμάνι του Λιθ. Παλιά κάναμε κάτι άλλο που δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου είχε πει ο ξεναγός, που δεν λειτουργούσε. Οπότε ρίχνανε το κανόνι μία η ώρα για να ξέρουν τι ώρα είναι τα καράβια για να προσανατολίσουν. Και τώρα φαντάζομαι είναι παράδοση. Κάθε μέρα μία η ώρα είναι τουριστικό πλέον.
Μάλιστα, πόσα ξέρει, Χριστέ μου, πόσα. Οπότε, αν θέλεις να επισκεφτείς το κάστρο του Εδιμβούργου, θα σου πρότεινα να είσαι μέσα μία η ώρα για να δεις τον κανονιοβολισμό. Και να λάβεις υπόψη ότι έχει μεγάλη ουρά στα εισιτήρια, οπότε να πας λίγο νωρίτερα για να προλάβεις μέσα. Οπότε να είσαι στις 12 για να είσαι σίγουρος, ρε παιδί μου. Ωραία θέα πάντως έχει. Να βλέπεις εμένα και τη θέα, βλέπεις πίσω σου, βλέπεις εμένα, βλέπεις τον ήλιο, είδες τι ήλιο έχω φέρει, βλέπεις το κινητό πάνω στη μούρη μου. Και από εδώ, ο λόφος αυτός εδώ είναι ένας λόφος που φτάνει σε ένα σημείο πάνω-πάνω που λέγεται Arthur Seat και επίσης έχει πολύ ωραία αυτή την πόλη, αλλά η ανάβαση εκεί παίρνει περίπου μία μισή ώρα, είναι αρκετή ώρα. Πολύ ωραία και έχει και κόσμο από ό,τι βλέπω. Ναι, και σκαλιά. Νομίζω ότι είναι τύπου μονοπάτι, δεν το έχω ανέβει. Και στους πρόποδες του λόφου αυτού υπάρχουν τα θερινά ανάκτορα της Βασίλισσας της Αγγλίας, της Ελισάβετ. Α, εδώ παραθερίζει. Τα θερινά της ανάκτορα είναι στο Εδιμβούργο, στους πρόποδες του Arthur Seat. Πάρα πολύ ωραία παραθερίζει. Αυτό είναι, άμα είσαι Βασίλισσα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο Royal Mile. Κουβάλια είναι το. Λοιπόν, το Royal Mile είναι η βασική τουριστική οδός της παλιάς πόλης, της Old Town. Το λένε Royal Mile γιατί είναι περίπου ίσο με ένα μίλι. Στη μία του άκρη έχει το κάστρο του Εδιμβούργου, ίσο μας. Και στην άλλη άκρη είναι τα θερινά βασιλικά ανάκτορα της Βασίλισσας Ελισάβετ, της Elizabeth, όπως είπαμε πριν. Είναι ο πιο τουριστικός δρόμος της Old Town, ο οποίος τώρα είναι κλειστός στα αυτοκίνητα, είναι μόνο για τους κοζούς. Και είναι και ο βασικός δρόμος του φεστιβάλ του Εδιμβούργου που είναι τον Αύγουστο. Σε αυτό το tour λοιπόν έχουμε και ένα guest star, τον παίρνουμε κρυφά να μην μας καταλάβει, από τον Braveheart, τον William Wallace. Είναι λίγο άγριος. Είναι λίγο άγριος, ναι, οπότε ας φύγουμε. Τώρα είμαστε στο δρόμο που λέγεται, που οδηγεί στην Grass Market. Είναι όλα έτσι τόσο όμορφα, πάρα πολύ ωραίο το Εδιμβούργο να έρθεις. Και έτσι είναι πολύχρωμα, ωραία. Πάρα πολύ ωραία, κοίτα το. Και αυτός ο δρόμος όλος κατεβαίνει προς τα κάτω. Τι είναι η Grass Market? Η Grass Market είναι μια περιοχή που ήταν η παλιά υπαίθρια αγορά του Εδιμβούργου και ακόμη και σήμερα πολλές ώρες Σαββατοκύριακα στείνουν πάγκους και πουλάνε είτε λαχανικά κλπ, είτε έτοιμα φαγητά, ινδικά κλπ. Και κάποιες φορές μπορεί να πετύχεις και ελληνικό πάγκο με πιτόγυρο.
Σωστή. Έπρεπε να υπάρχει. Έχω ξεκινήσει μια εκδρομή για τα Highlands. Έχει πάρα πολύ κρύο, όπως καταλαβαίνεις, τρέμει λίγο η φωνή μου. Και ψηλό, έχει ένα ψηλό βροχό, χιονόνερο θα έλεγα. Και είμαστε τώρα στην λίμνη, στην Loch Lomond.
by us silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. Και κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο για τη Σκωτία. Με guest star τη Βάλια. Εγώ δεν σε στέλνω πίσω, θα σε κρατήσω εδώ. Θέλει να με κρατήσει και εγώ θα. Δεν έρχεται, θα έμενα, αλλά θα έρθω, θα γυρίσω στην Ελλάδα. Μπορεί να βλέπεις τώρα στο κλείσιμο να τρέμει λίγο το βίντεο. Είναι επειδή κάνει κρύο. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο. Ψέματα, μην βλέπεις πως τα έτσι ντυμένες. Ψέματα είναι. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας έμαθα κάτι για τη Σκωτία. Πολύ ωραία είναι να έρθετε. Όχι πολύ χειμώνα, γιατί μπορεί να κάνει πολύ κρύο. Ξανά εγώ στη Βάλια είπαμε, μην το ξεχνάς, μην το ξεχνάς. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου, γεια! Thank you.